Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε και πάλι η Χεβρώνα στη Δυτική Όχθη με αφορμή αυτή τη φορά το θάνατο από καρκίνο του Μαϊσάρα Αμπού Χαμντέγια. Ταυτόχρονα ξέσπασαν και επεισόδια σε Ισραηλινές φυλακές από άλλους Παλαιστινίους κρατουμένους που διαμαρτυρήθηκαν και εκείνοι για την κατάληξη του 64χρονου καρκινοπαθούς Παλαιστινίου. Η Παλαιστινιακή πλευρά επιρρύπτει εξ ολοκλήρου την ευθύνη στους Ισραηλινούς. Είναι μια ένδειξη της αδιαλαξίας της Ισραηλινής κυβέρνησης, της αλαζονίας, της τυραννίας, ιδιαίτερα κατά των κρατουμένων στις φυλακές. Διαδηλώσεις διοργανώθηκαν στη Γάζα, εκεί όπου η Χαμάς ζήτησε να κλιμακωθούν τις επόμενες ώρες οι κινητοποιήσεις, ενώ η Ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι εκτοξεύτηκε και ρουκέτα προς το νότιο Ισραήλ. Μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο όταν έμαθα ότι πέθανε, διότι αναμέναμε να αποφυλακιστεί και να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία έξω, ανέφερε συντετριμένη η αδελφή του. Ο Χαμντέγια είχε συλληφθεί και καταδικαστεί σε ισόβια το 2002 για τη στρατολόγηση του βομβιστή που πραγματοποίησε επίθεση σε καφετέρια στην Ιερουσαλήμ.